Δελχή, Ιερουσαλήμ, Λευκοσία και Αθήνα, νέο γεωπολιτικό άξονα στα σκαριά τη. Συμφωνήθηκε στην τριμερή Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ. Το σχήμα 3 συν 1 επεκτείνεται πέραν τον είπα και στην Ινδία. Γιατί ο Πούτιν δήλωσε ευγνώμων στον Ερντογάν Γιατί? μετά την τρίω συνάντησή του στο Σότσι. Οι δυο του ανακοίνωσαν τον Νοέμβριο του 2024 να λειτουργήσει το Ακούγιο, το πυρηνικό. Το πυρηνικό, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα βλέπει εδώ, τον βλέπει εδώ πέρα το, το Σόλτ. Πολύ δυνατό τον βλέπω το Σόλτ. Έπεσε και δεν πρόλαβε να βάλει τα χέρια του, παιδιά. Και έφαγε τα μούτρα του. Κάτι σκεφτότανε. Άμα είσαι καγκελάριο, έχει άγχη. Κοίταξε. Και καλά, παιδιά, όταν τρώ τούμπα. Χάσε να δω κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί τρώει πιο κοντινή φωτογραφία. Όχι, κοίτα, κοίτα. Να Ναι. Πώ τον βλέπει τον καγκελάριο. Μα είναι και χτυπημένο στο μάτι γύρω-γύρω. Ε. Εντάξει. στο πρόσωπο. Άξονα να δει. Και εμεί είχαμε πρωθυπουργού οι οποίοι είχαν ατυχήματα στην άθληση. Ναι. Είχαμε τον Κώστα τον Καραμαλή, περίφημη τούμπα όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Μεγάλη ώρα. Όλη κάμερα. Παρακαλώ. αυτό του είχε διαλύσει. Ναι. Ναι. Είχαμε επίση τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Παπανδρέου. Που έπεσε από το ποδήλατο. Off camera, δυστυχώ. Ε, με το ποδήλατο. Ο οποίο ήταν και αθλητή ο Παπανδρέου. Εντάξει, πήγε να αλλάξει. Τα χείτα ήταν κινήσει. Από υπερβολική ναι. σιγουριά. Όχι, δεν έχετε την αλυσίδα. Την αλυσίδα είναι mm. Ε, είναι... Να αλλάξει, να τη βάλει. Έφυγε η αλυσίδα, η οποία να τη βάλει είναι κοινή και έπεσε. Ναι. Λοιπόν, ε... Ε... Αλλά τώρα αυτό εδώ είναι σαν το Μωσέγιν Ταγιάν. Το θυμάστε τον Ταγιάν. Όχι. Ο υπουργό άμυνα του Ισραήλ. Α, ναι, 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 ο περίφημο ναι, ναι. υπουργό άμυνα του Ισραήλ, Φυστά. ο Μωσέ Νταγιάν. Ο στρατηγό Νταγιάν. Ο οποίο ήταν... ήταν ο επικεφαλή για το, τον περίφημο πόλεμο των 7 ημερών που κάνει οι ναι, Εβραίοι ναι. και διαλύσαν του. Και σαν τον Τζόνι Ντέπ θα μπορεί να πει ότι είναι. Σαν τον Τζόνι Ντέπ στην ταινία. Εννοείται. Αλλά είχε πολύ μακριβαλίο ο Τζόνι Ντέπ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα. Αυτό ο ναι. καγκελάριο έπεσε και δεν προλαβαίνει τα χέρια του. Μα είναι δυνατό. Αργό, πολύ αργό. Ε, ναι, ρε φίλε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ε, συγγνώμη. Δεν θέλω να λέω τώρα γιατί ε, αύριο. αύριο δεν ξέρω. Αλλά, ε, αλλά ναι. Τα ζαγορο... ζαχαροχώρια λέει εδώ. Ναι. Και, και τα ζαχαροχώρια, παιδιά. Ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η καθημερινή. Εύκολα αυξάνονται, δύσκολα πέφτουν οι τιμέ. Έρευνα τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, την ΚΟΥ, τάπεζα, και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δείχνει να επιχειρηματικά κέρδη ω βασικό υπεύθυνο για τον πληθωρισμό, λέει παιδιά. Ποιος? Όταν λέμε επιχειρηματικά κέρδη, εν προκειμένου μιλάμε για σχροκέρδη τι περισσότερε περιπτώσει. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κέρδη συμμετείχαν κατά 50% στον αποπληθωρισμό από αποπληθωριστή του ΑΕΠ, το εργατικό κόστο κατά 35%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη και οι φόροι κατά 15%. Πώ σου φαίνεται αυτό. Ναι. Να πούμε ότι εχθέ παρουσιάστηκε τι έχουμε τι κάρτε, παιδιά. Αξίζει να τι δούμε. Ε, στο δελτίο ένα ρεπορτάζ Χρήσα Φόσκολου. Δείχνει εκεί πόσο αυξήθηκαν τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, στο πρώτο εξάμεινο του 23, θα σου το πω ακριβώ. Να το εδώ, κοιτάξτε να δείτε εδώ. Πρώτο εξάμεινο 23. Αυξήθηκε 9% ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, γιατί μιλάμε για τα τρόφιμα. Οι πωλήσει έμειναν στα ίδια, Άρα η αύξηση τη τιμή είναι 9,6. Ναι. Στο πρώτο εξάμεινο του 23 μιλάμε τώρα. Πρόσεξε, τα κατεψυγμένα π.χ. είναι 6% η αύξηση του τζίρου, μειώθηκε 4,1% η κατανάλωση, στα τεμάχια δηλαδή, τη αγορά. Στα γαλακτοκομικά 12,7% με μείωση τη πωλή 0,6%. Στο απορριπαντικά 11,3. Με μείωση στα τεμάχια 2,3. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ με έναν τρόπο, όταν έχεις και τις τράπεζες, όπου τα επιτόκια αυξάνονται καλπάζοντας επί της ουσίας, έτσι. Πάλι είναι αυξημένο ουσιαστικά η διαφορά του επιτοκίου μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και του επιτοκίου δανεισμού. Είναι 5,86 αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο καταναλωτή σηκώνει τα χέρια ψηλά ρε παιδιά. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, προχώρα. Λοιπόν. Έχει κάτι να πει από αυτό. Όχι. Oh. Κάηκε στον εύρο το 60% των ελαιοδέντρων οι συνέπειε για την παραγωγή κοινωνική ζωή του τόπου. Ιδέε με το λάδι. <Σιναι> λοιπόν. Ε, δεν είναι το. Ο εύρο δεν είναι ελαιοπαραγωγό. Καλά, παραγωγός, ναι, πιέρα αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν. Από Δεκέμβριο ο προσωπικό αριθμό πολίτη. Άλλο θέμα τώρα προσέξτε που θα γεννήσει θέμα αυτό να το θυμάστε. <Σιναι> λοιπόν, δεύτε, Αλλάζουμε ταυτότητε. Δεν θα βάλουμε μέσα. Θυμάστε που είχε πει ο Πυρακάκη για ένα ενιαίο αριθμό. <στον> Που θα έχουμε έναν ένα αριθμό ενιαίο, yeah. θα είναι το αφημί μα και δύο-τρία αριθμοί ακόμα που θα επιλέγουμε εμεί και θα είναι ενιαίο αριθμό να μα βρίσκουν στα πάντα. Αφημί ή άμφικα, δεν θυμάμαι. Αφημί μάλλον. Λοιπόν, αυτό δεν το βάλουν τώρα στι ταυτότητε, θα το βάλουν λέει μετά. Θα πάνε το ξαναβάλουν. Άλλε διαδηλώσει μετά. Εγώ με κανένα, τον προσωπικό αριθμό, εντάξει. ο 6,666 κτλ. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, κοροϊδέ μου του Εσύ. κατανόηση υποσχέσει και ευχολόγια από τον Υπουργό Υγεία στην ΕΙΝΑΠ. Ο Χρυσοκοίδη ζήτησε από του γονατισμένου γιατρού να βάλουν πλάτη. Έκταξε 6.000 προσλήψει το 2024 χωρί διευκρίνηση εργασιακή σχέση. Υποσχέθηκε αλλαγή τρόπου με εφημέρευση εγγύροντα μεγαλύτερε ανησυχίε. Απέδωσε την εργασιακή εξόδηση στην αύξηση τη ζωσιρότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, ανατρεπτική συμμαχία για την Αθήνα πρόταση για τον κόμμα τη εργασία τη αλληλεγγύη. Επικεφαλή ο Κώστα Παπαδάκη. Ο Κώστα Παπαδάκη δικηγόρο ναι. είναι στην, υπερά, στην πολιτική αγωγή για τη Χρυσή Αυγή στην Δίκη. συνδικαλιστή ο Κώστα. Okay. Λοιπόν, εντάξει, ο Τζουμάκα εδώ, ένα φίλο τη αριστερά από τα παλιά. Ο Τζουμάκα. <σ parallels> ναι. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. 4.486 προσλήψει στο δημόσιο, μέσα στο φθινόπωρο διαγωνισμοί κτλ. Τα, λοιπά. τα κέρδη από αυξημένο ΑΕΠ και επενδυτική βαθμίδα. Α! Παρασκευή κρίνεται. Υπάρχει αξιολόγηση. Ναι, μου ε, η DBR, πώ τη λένε αυτή, ναι. εντάξει. Μπορεί αυτή... <σ ante> να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, παιδιτέ. εντάξει, δεν είναι η Moody's, δεν είναι, η Μούντισ, είναι αλλά ο, είναι. πρόδρομο. Είναι όμω. Ναι, Μπορεί να πάει με αυτό στη δεύτερη Θα την πάρουμε, τάξη. παιδιά. Μέχρι το τέλο του θα την το έχουμε πάρει και από τη Φίτση και από τη Μούντι. Να Απ ναι. Δεν ξέρω τι λέει στον κόσμο. Προφανώ πολλοί κόσμο σου λέει τι μα λε τώρα. Πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, σωθήκαμε. Δεν λέω εγώ ότι είναι το, την επόμενη μέρα. Είναι όμω πάρα πολύ καλό για τη χώρα για την ελληνική οικονομία. Για όλα είναι καλό να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Λοιπόν, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ καλούν την Ινδία στη συμμαχία. Και εδώ εκτεθειμένο τουρκικό υπέξ για τη Ροδόπη λέει Βεντέτα μουσουλμάνων πίσω από το βανταλισμό νεκροταφείου που είχε γίνει χαμό. Μάσα. Λοιπόν, αυτά. Σχολικό καλά τη απάτη. Η δημοκρατία αποκαλύπτει τα στοιχεία τη Ένωση Καταναλωτών. Από 175 προϊόντα για μαθητέ, τα 92 είναι αυξημένα και μόνο 34 πολύ φθηνότερα. Σψεύδεται ω κρέκα λέγοντα ότι οι τιμέ είναι σταθερέ ή μειωμένε. Αυτό ο διασυρμό του Στίγκα παίρνει πίσω του διαγραφέντε. Yeah. τι καταγγελίε περί μαφία και κορλαιών απολύθηκε για διαφθορά ο Ουκρανό Υπουργό Άμυνα, σαν καλά φιλαρά για Ερντογάν Πούτιν. Μάλιστα. Οκ. Okay. Κύριε Γιώργο μου, ο κύριο Γιώργο εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Τολμάτε λέει, να αγγίξει τα θέματα που κέντρε χροκέρδια τράπεζα. Αυτό δεν λέγαμε τώρα. <laughs> δεν τολμάμε, κύριε Γιώργο μου, δεν τολμάμε. <laughs> δεν τολμάμε. <laughs> κύριε Γιώργο μου, δεν συνεχίστε να μα παρακολουθείτε. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, απογευματινή, αυξήσει 50 έω 350 ευρώ στι επικουρικέ. Θεμελίωση δικαιώματο με 15 έτη σε όλα τα ταμεία, τα ποσά που βγαίνουν αναλόγω του μισθού. Είσαι αλλεργικό. Είμαι αλλεργικό. Είναι γνωστό. Λοιπόν, το σουαρέ Κασελάκι υπό τη Σχιάννη Ακροπόλεω, γιατί δεν το βρει στο τηλέφωνο η μαμά του, μια βραδιά με του δημοσιογράφου, τι είπε για την επανίδρυση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, και τι απάντησε να ρωτήθηκε, τι θα κάνει να εντηθεί σε κομματικέ, εσωκομματικέ εκλογέ. Το μάτι του Τόσκα, κατέ ο κύριο Τόσκα εχθέ τη δίκη για το μάτι αποποιήθηκε με, αντιφάσει με ευθύνε του για την τραγωδία ο Υπουργό Ουσιασίας του Πολίτου του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε συγγνώμη εκ του κρατικού μηχανισμού διαχρονικά. Λοιπόν, το δύσκολο τέρα τέτοι γεραπετρίτη με φιντάν. Λοιπόν, η Αυγή, στο παιδικό δωμάτιο είναι μέχρι τα 31. Ακρίβεια, χαμηλέ αμοιβέ και ψηλέ τιμέ εγκλωβίζουν του νέου και τι νέε. Όλο και μεγαλύτεροι εγκαταλείπουν οι Έλληνε νέοι το σπίτι των γονιών του. Στην τρίτη χειρότερη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μα. Μόνο η Κροατία και η Σλοβακία είναι σε χειρότερη θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Κασιδιάρη λέει εδώ, στάχτη πάνω από 1,7 εκατομμύρια στρέμματα, κυβερνητική αμηχανία απέναντι στην καταστροφή. Εντάξει. Λοιπόν, η ριζοσπάστη βγαίνει από το νοσοκομείο ναι, ναι. του ο κύριο Κουτσούμπα. Ε. ε. εντάξει, έξι μέρε είναι αυτό. Μια, μια χαρά, περαστικά θα το πούμε. Δεν ήταν και εύκολο φέντε. Όχι, δεν ήταν. Άμα ε. ε, κάτσει έξι μέρε σημαίνει <laughs> <μήνετε> ότι <laughs> κάτι είχε. Λοιπόν, ριζοσπάστη. Με 20.000 κενά εκπαιδευτικών, όλα έτοιμα για την εισαγωγικά και ειρωνικά το λέει, για τη νέα σχολική χρονιά, η κυβέρνηση κοροϊδεύει γονεί και μαθητέ με επίκαιρε ώρε στο Κουκουέζι να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά. Με το ρεσοσπάτι Σαββατοκύριακο 9-10 Σεπτέμβρη, κάλεσμα τη κεντρική επιβλήτη του Κουκουέ για τι τοπικέ περιφερειακέ εκλογέ. Ψήφο τη λαϊκή συσπήρωση που ήταν και θα είναι στήριγμα στου λαϊκού άγονε. Λοιπόν, κόντρα. Η έκπτωση των Σπαρτιατών οδηγεί σε νέε εκλογέ. Καθοριστική κατάθεση στην σε αγγελικέ αρχέ για την τελική απόφαση του εκλογοδικείου. Θα στηθούν κάλπες σε όλε τι μεγάλε εκλογικέ περιφέρειε όπου έχουν εκλεγεί βουλευτέ του Αρχοδεξιού Κόμματο. Ε, αυτή βγήκε πριν να ανακοινωθεί ο Στίνκα. Σε νέε εκλογέ. Είναι τι πριν να ανακοινωθεί ο Στίνκα, του παίρνει πίσω. Α, ναι. <laughs> <laughs> Αυτό το. Προφανώ. <laughs> λοιπόν, Εστία, γιατί η κυβέρνηση Κάμερον είχε απορρίψει ηλεκτρονικέ ταυτότητε, Δημήτρη. Ποιο? Η κυβέρνηση τη Γιατί? Ψεκασμένο και ο πρώην πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία. Ε, Εντελώ ο Κάμερον. Αφού κατάφερε <laughs> να βγάλει, <laughs> να βγάλει... Κα... Κατάφερε την, να βγάλει την... <laughs> Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, <laughs> τι άλλο θε. <laughs> λοιπόν, εδώ λέει ότι και γιατί η κυβέρνηση τη ψηφιακή Εστονία ζητεί αποζημίωση 150 εκατομμύρια ευρώ από την ανάδοχο εταιρεία των ηλεκτρών των αυτοτήτων για ελαττώματα ασφαλεία. Ναι, ραντε. Έχω, λέει εδώ, η Ιερά Σύνοδο λέει, η αιστεία αποκαλύπτει το περιεχόμενο γνωμοδοτήσεω που την αναφορά των Μητροπολιτών στου οποίου ανέθεσε η Ιερά να κάνουν επαφέ με του αρμόδιου υπουργού, να σχηματίσουν άποψη κτλ. Προσεγγίζεται από την Εκκλησία όχι λέει, με όρου δογματικού θεολογικού, αλλά με όρου επιστημονικού και τηρήσεω συντάγμεω. Τηρήσεω προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη ελευθερία του ανθρώπου. Μήπω λέει δηλαδή η γνωμοδότηση ότι πρέπει υπάρχει θέμα με, τις, ε, με, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, ναι. Εντάξει. Παιδιά. Εντάξει, παιδιά τώρα. Λοιπόν, Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο τώρα. Συγνώμη που σε διακόπτω. Πέρι καλό. Ε, γιατί το έλεγε μια βουλευτή εδώ. Μα το έλεγε, α το πει μόνη τη, δεν μπορώ να το πω εγώ. Ε, και πολύ ωραία το έλεγε. Να πάνε όλοι οι βουλευτέ και να βγάλουν 24 του μήνα να κάνουν έτσι για 25 να κάνουν έτσι για ηλεκτρονική ταυτότητα. Όπω πήγαν και εμβολιάστηκαν. Το είπε και ο κύριο, ε, δεν θυμάμαι αν το είπε στο briefing, ο κύριο Μαρινάκη, θα τον ρωτήσουμε. Να πάνε όλοι οι πολιτικοί οι αρχηγοί να βγάλουν ηλεκτρονική ταυτότητα όπω πήγαν και εμβολιάστηκαν. Χωρί παρατράγουδα, χωρί τίποτα. Δεν τελειώνει το παραμύθι. Αυτή η ιστορία. Δηλαδή με τι αναχρονιστικέ. Νομίζω ότι του δίνουμε του παθογένειε όλα αυτά. Τώρα σημασία. σημασία. Ναι, γιατί είναι μικρό όγκο του. Και παραδίνουμε σημασία και του προβάλλουμε κιόλα και αυτό το. Τους... Ναι, κάθε να πούμε. Αλλά κάτω κάτι, κάτι ακόμα και γαζεύει, διότι βλέπει διάφορε φάτσε μυστήριε να πούμε και κάτι. Να. Περίεργου, α πούμε. Και... Λοιπόν, κόκκινο Σεπτέμβρη. Μεσορία κινδύνων για του επενδυτέ. Είναι αυτοπορική πήγε να μιλήσει. Ε, όχι, τάξτε, Λοιπόν, ε, η αγορά ενέργεια θεμέλιο τη τριμερού συνόδου. Εδώ είναι αυτό που μπορεί να πει. Πε και αυτή να πω mm. την αλήθεια. Τύπο Θεσσαλονίκη, βγάλτε στου δρόμου όσου περισσότερου τροχονόμου. Καμπανάκι ζέρβα προ την τροχή Θεσσαλονίκη εν του διεθνού εκθέσεω. Ο Τζικώστα καταργεί τα τέλη για τι υπηρεσίε. Εξυγχρονισμό φαίνεται στι τσέπε των πολιτών. Καλό μέτρο. Λοιπόν, εξπρέ ευδοκία, τη λέει στην Εσπρέσο η ευδοκία Τσαγκλή. Πήρα από την πρώην παίχτρια του My Style Rocks που βγήκε ναι. ζωντανή από την κόλα των Ντεμπόντ. Η εκστρατεία να καθίσουν καμνί, καμνοί ο δόλο και η επιχείρηση συγκάλυψη. Λουλουδοπόλεμο στα μπουζούκια. Ροντέο με το πρώην ζεύγο Σχίζα Παναγιώταρου. Τι μου είπε τώρα. Μαλώσανε. Μαλώσανε. Έκπληκτοι οι θαμώνε νυχτερινού κέντρου. Δεν πίστευαν ναι. στα μάτια του. Τι τσακωδάθηκανε.